Υπάρχουν πολλά πολύ ουσιαστικά αποτελέσματα στην προσπάθεια. Ενισχύεται το τουριστικό προϊόν της πόλης μας. Από την πρώτη στιγμή με τον Δήμο Στρικαίων, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, τώρα συνέχεια με τον κύριο Σακά, Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο κύριος Κώστας Κρέκας. Μας στηρίζουν όλοι σε μεγάλη την προσπάθεια που κάνει ο Σύνδρομος Ιδραυλικών Ομούδερ Κάβλου. Να το πούμε σε δύο λόγια. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στον Δήμο μας μια μεγάλη γιορτή, μια γιορτή του Συνδέσμου Ιδραυλικών του Δήμου Τρικαίων. Είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί είναι μια προσπάθεια που ξεκινάει, μιας και όλα αυτά τα χρόνια, λόγω πανδημίας, λόγω άλλων γεγονότων, δεν είχαμε εκτός από το Μήλο προσπάθειες οι οποίες αναδεικνύουν γενικότερα το Δήμο μας. Ο Σύνδεσμος Ιδραυλικών Ομού Τρικάλων κάνει αυτή την ενέργεια. Με αρρωγό τον Δήμο Τρικαίων ξεκίνησε αυτή η σκέψη, να το πω, επί δημαρχίας του Δημήτρη του Παπαστεργίου. Συνεχίζεται και είμαστε και σε αυτή την προσπάθεια και επομένως αρρωγή και με τη δημαρχία του κ. Νίκου Σακά. Είμαστε εδώ σε οποιοδήποτε θέμα χρειαστεί να βοηθήσουμε στην προσπάθεια. Είναι αξιέπαινη, βοηθάει σίγουρα πάρα πολύ στην ανάδειξη των Τρικάλων και είναι εφαλτήριο και για άλλους συνδέσμους να προχωρήσουν σε τέτοιες ενέργειες οι οποίες αναδεικνύουν τα Τρίκαλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σύνδεσμο που κάνει αυτή την προσπάθεια. Είμαστε και πάλι εδώ, ό,τι χρειαστεί να βοηθήσουμε. Κύριε Δήμαρχε, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Ξεκινάει η έκθεση 1 με 3 Σεπτεμβρίου. Στις αποθήκες του ΟΣΕ αναφέρεται σε ψήξη, θέρμανση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γεωθερμία, ηλιοθερμία, φωτοβολταϊκά. Υπάρχει συμμετοχή, μεγάλη συμμετοχή από αθηναϊκές εταιρείες και εργοστάσια και τοπικές εταιρείες που είναι στην πόλη των Τρικάλων. Την επόμενη μέρα Παρασκευή θα γίνουν τα εγκαίνια και το Σάββατο θα ξεκινήσει το συνέδριο. Οι ομιλητές θα είναι ακαδημαϊκοί καθηγητές πανεπιστημίου που θα αναφερθούν στη γεωθερμία, στην ηλιοθερμία, πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια με λιγότερα χρήματα. Η συμμετοχή είναι ικανοποιητική μέχρι στιγμής και είναι και επιχειρήσεις και εκτός Τρικάλων συμμετέχουν. Ναι, και συμμετέχουν και αθηναϊκές εταιρείες και από τη Θεσσαλία και από τη Λάρισα και από την Καρδίτσα και από Θεσσαλονίκη και τοπικές επιχειρήσεις των Τρικάλων. Εμείς καλούμε και άλλες επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετέχουν, υπάρχουν διαθέσιμα περίπτερα, να έρθουν να δουν και το χώρο, να δουν και πόσο καλή οργάνωση βοηθάει και ο Δήμος έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Υπάρχει και κατάλληλος χώρος για να γίνει η έκθεση στα Τρίκαλα. Είμαι η Βέρα Ιτάκου, είμαι προϊστεμένη κοινωνικών δομών του Δήμου Τρικαίων. Είναι τιμή για την πόλη των Τρικάλων η έκθεση που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ιδραυλικών Νομού Τρικάλων υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικαίων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Περίπου 20 περίπτερα θα στηθούν εδώ στις αποθήκες του ΟΣΕ και δίπλα είναι ο χώρος του συνεδρίου. Είναι ιδιαίτερα τιμή για μας που εργαζόμαστε στο Δήμο Τρικαίων, γιατί αυτή η έκθεση λαμβάνει χώρα στις αποθήκες του ΟΣΕ, ένα σημείο τοπόσιμο για την πόλη των Τρικάλων, τις οποίες αγόρασε ο Δήμος Τρικαίων πριν μερικά χρόνια από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Και τώρα, με χρήματα του ΕΠΑΝΕΚ, ο χώρος αυτός θα διατεθεί για πολιτιστική χρήση στους κατοίκους της περιοχής. Ευχαριστώ.
Έχει ξεκινήσει ο εργολάβος, έχει μπει ο κ. Σουλιάκος από την Λάρισα, έχει στήσει τα περίπτερα. Όλα αυτά τα περίπτερα, 20 περίπτερα, τα έχουν, είναι κλεισμένα. Έχουν μπει εταιρείες από την πόλη του Τρικάλων, από τη Λάρισα και από την Αθήνα. Θα εκθέσουν τα προϊόντα, θα ενημερωθούμε στις νέες τεχνολογίες. Ήδη έχουν στηθεί και από αυτήν την πλευρά τα περίπτερα, είναι άνετος ο χώρος, θα υπάρχει φωτισμός, θα υπάρχει σε κάθε περίπτωση, θα υπάρχει μπρίζα, να μπορεί κάποιος να βάλει τα δεις και τα προϊόντα, υπάρχει και προτζέκτορας. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα μπορούν οι πελάτες, οι επισκέπτες να ενημερώνονται για τις νέες τεχνολογίες. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Μπορούν να έρθουν και οι ιδιώτες και οι επαγγελματίες και οι μηχανολόγοι και οι μηχανικοί να ενημερωθούν στις νέες τεχνολογίες. Δεν θα γελιά.